Κίνα, Βιέννη, Παρίσι και δέχτηκα ένα μήνυμα. Ματινάδες θα ακούσουμε, γεύση από Κρήτη θα πάρουμε. Είναι δυνατό να μην πάρουμε? Ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με τον Άγιο Νικόλαο εκεί στη λίμνη την πανέμορφη. Βρίσκεται ο περατέρ μας ο Στέλιος ο Χανιωτάκης. Βλέπω τον κύριο Αλεξάκη, τον Χάρη Αλεξάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, που με ευγένεια πάντα κάνει ό,τι του ζητήσουμε, μας διευκολύνει εκεί στον Άγιο πάντα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά κύριε Αλεξάκη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς. Και δίπλα του ο μουσικός, ο κύριος Μακράκης. Ο κύριος Χρήστανθος Μακράκης. Βέβαια, ο κύριος Μακράκης. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Το κλίμα εκεί στην όμορφη λίμνη, στον Άγιο Νικόρα, ο κύριε Αλεξάκη, πώς είναι? Το κλίμα είναι εορταστικό, όπως βλέπετε. Προσπαθήσαμε σαν Δήμος Αγίου Νικολάου να δώσουμε ένα στίγμα, μια φωτεινότητα, μια προσπάθεια να το κλίμα να το απαλύνουμε και να δώσουμε έτσι μια χαρούμενη νότα. Στο κλίμα των ημερών, λοιπόν. Βέβαια, πολύ καλό, παρά το γεγονός ότι έχουμε περιορισμούς, κύριε Αλεξάκη, Δημοτική Αρχή και εσείς ο ίδιος, βέβαια, που έχετε υπομειστεί το βάρος του στολισμού, δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό για ακόμα μια χρονιά, έστω και οπτικά. Έτσι, νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που επιβαλόταν να προσπαθήσουμε να δώσουμε, παρόλε τις ειδήσεις, παρόλο τον εγκλισμό που επιβάλλεται αυτές τις μέρες, και βέβαια προτεραιότητα για μας ήταν η υγεία, να δώσουμε μια πιο χαρούμενη νότα, να μπορέσουμε έστω τις λίγες φορές που θα βγούμε, θα προσπαθήσουμε να φανεί ότι η πόλη είναι γιορτινή, ότι έχουμε Χριστούγεννα, γιατί πρέπει να το νιώσουμε όλοι μας, πρώτα στις καρδιές μας και μετά να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό που περνάμε τώρα. Ο κόσμος, έχετε δει, έχει απολαύσει το στολισμό, έχει βγάλει φωτογραφίες. Ποια είναι έτσι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Νομίζω ότι φέτος κάθε χρόνο προσπαθούμε και κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ο στολισμός της πόλης, νομίζω, φέτος με την επιμέλεια και του αντιδημάρχου καθημερινό της Γιούρκας Τριανάκη, ο οποίος και αυτός βοηθάει πάρα πολύ στην επιμέλεια, όλος ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι πιο μικρές κοινότητες έχουν στολιστεί. Με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι είναι Χριστούγεννα. Μπορεί να μην είναι η αγορά στα πλαίσια όπως τις περιμέναμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η αίσθηση που κάποιος που βλέπει στον Άγιο Νικόλαο όταν κινείται, καταλαβαίνει ότι είναι Χριστούγεννα, στολισμός. Έχει μπει μουσική σε αρκετούς δρόμους, ακόμα και στους δρόμους που παλιότερα δεν είχαν κίνηση, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ έντονη κίνηση λόγω άσκησης και του περπατήματος, που είναι πολύ έντονο πλέον την περίοδο της καραντίνας. Βέβαια, να δώσουμε τη σκυτάλη και στον καλλιτέχνη της παρέας, τον κύριο Μακράκη. Μας έχει ετοιμάσει κάτι, το μόνο σίγουρο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μπορεί μαντολίνο να μην έχει στα χέρια του, αλλά έχει κάτι να μας πει. Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Ένα συγχαρητήριο σε εσάς και στον κύριο Αλεξάκη και σε όλους όσους προσπαθούν για αυτό το γιορτινό κλίμα, παρότι τις δύσκολες ώρες που περνάει ο πλανήτης όλος. Μαντινάδα το έχουμε. Το κλίμα είναι φανταστικό. Θα σας πω μια μαντινάδα. Χρόνε που φεύγεις και περνάς, πάρε καημούς και πόνους και άφησε μόνο τσιχαρές για τις καινούριους χρόνους. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Το καλύτερο μήνυμα μέσα από τη μαντινάδα. Πόσα μπορεί να πει ένας κριτικός μέσα σε λίγες λέξεις. Κύριε Αλεξάκη, κύριε Μακράκη, καλή χρονιά να έχουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και σε εσάς, σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία και ας περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτές τις δύσκολες ώρες. Να είστε καλά, να είστε καλά.